Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ιάκωβος Τσιπλακίδης, είμαι εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας. Θα σας παρουσιάσω την εργασία μου με τίτλο «Προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες» για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός. Δεύτερη διαφάνεια. Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Διαφάνεια τρίτη. Η προσφυγή στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η οποία στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται και ως σκιώδης εκπαίδευση, αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων. Ο όρος αναφέρεται σε φροντιστηριακά ή και ιδιαίτερα μαθήματα εκτός του επίσημου σχολικού προγράμματος που αφορούν μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο, όπως για παράδειγμα τα μαθηματικά ή οι ξένες γλώσσες. Αναφέρεται ως σκιώδης, καθώς ο σκιά παραμένει απαρατήρητη και λειτουργεί παράλληλα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Το σύστημα της σκιώδους εκπαίδευσης συνήθως δεν έχει τύχει μεγάλης προσοχής, παρότι έχει σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές συνέπειες. Διαφάνεια τέταρτη. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η ένταση του φαινομένου δεν μειώνεται, αλλά αντίθετα η συχνότητα προσφυγής σε αυτή αυξάνεται. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία το 25% των μαθητών έχουν προσφύγει στη σκιώδη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ και στην Ιρλανδία παρατηρείται μια αύξηση στην προσφυγή στην εξωσχολική υποστήριξη. Η αύξηση αυτή, που παρατηρείται σε πολλές χώρες, αντανακλά τη γενικότερη εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Διαφάνεια πέμπτη. Εκτός από τις παραπάνω χώρες, η έκταση του φαινομένου είναι ιδιαίτερα σημαντική στην Κύπρο, στην Αυστρία και στη Σλοβακία. Η προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και σε χώρες της Ασίας. Διαφάνεια 6. Οι λόγοι προσφυγής στη σκιώδη εκπαίδευση σχετίζονται συχνά με τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος. Για παράδειγμα, σε χώρες όπου υπάρχει κλειστός αριθμός εισακτέων στην ανώτατη εκπαίδευση, παρατηρείται συχνά μεγάλη προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαθητές με υψηλή σχολική επίδοση συχνά προσφεύγουν στη σκιώδη εκπαίδευση, συχνότερα από αυτούς με χαμηλότερη σχολική επίδοση, καθώς οι οικογένειές τους επιθυμούν να διατηρήσουν την πλεονεκτική τους θέση. Επίσης, ένας άλλος λόγος προσφυγής αποτελεί ο εμπλουτισμός των γνώσεων που προσφέρει το σχολείο, αλλά και φυσικά η βελτίωση της σχολικής επίδοσης. Διαφάνεια 7. Η σκιώδης εκπαίδευση αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, καθώς επίσης και εκπαιδευτικούς και κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης, καθώς συνδέεται με την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι η προσφυγή σε αυτή συνεπάγεται ένα μεγάλο οικονομικό βάρος για τις οικογένειες των μαθητών. Διαφάνεια 8. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, αλλά και από πολλές άλλες χώρες, οι οικογένειες των μαθητών δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση. Διαφάνεια 9. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες με υψηλότερο οικονομικό κεφάλαιο μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τη σκιώδη εκπαίδευση και να βελτιώσουν την επίδοση των παιδιών τους. Η οικονομική τους ευκαιρία τους επιτρέπει να επιλέξουν τις πιο αποτελεσματικές τις μορφές, όπως για παράδειγμα τα ιδιαίτερα μαθήματα. Διαφάνεια 10 ορθό. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η μαζική προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση προκαλείται κυρίως από τον έντονο ανταγωνισμό για μία θέση στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση και ιδιαίτερα σε ιδρύματα με υψηλό κύρος και βάσεις εισαγωγής. Διαφάνεια 11 ορθό. Η έκταση του φαινομένου είναι ιδιαίτερα μεγάλη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεδομένα από μια εμπειρική έρευνα έδειξαν ότι η πλειονότητα των μαθητών προσφεύγουν στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με κύριο στόχο τις αυξημένες ευκαιρίες που πιστεύεται ότι προσφέρει για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Διαφάνεια 12. Ωστόσο, ενώ υπάρχουν αρκετές έρευνες που εστιάζουν τον ερευνητικό τους φακό στη σκιώδη εκπαίδευση σε σχέση με την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που εξετάζουν την προσφυγή σε αυτή για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
Ερευνητικά δεδομένα από μία έρευνα σε μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, έδειξαν τη συνάφεια ανάμεσα στην κοινωνική τάξη και το είδος της σκιώδους εκπαίδευσης στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας. Διαφάνεια 13. Η έρευνα που παρουσιάζουμε είχε ως στόχο να εξετάσουμε την προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση από μια κοινωνιολογική σκοπιά και να διερευνήσουμε τη διαφοροποίηση στη μορφή της σε σχέση με το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας των μαθητών. Διαφάνεια 14. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε ήταν τα ακόλουθα. Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στη μορφή της σκιώδους εκπαίδευσης για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και το οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και την επαγγελματική τους θέση? Διαφάνεια 15. Το δείγμα της έρευνας ήταν 50 πρωτοετής φοιτητές από όλες τις σχολές και τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι πρωτοετής φοιτητές του δείγματος είχαν μόλις αποφοιτήσει από το Λύκειο και συνακόλουθα ήταν σε θέση να αναστοχαστούν και να παρουσιάσουν τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις τους σε σχέση με τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο με το οποίο επιχειρήθηκε η συλλογή δεδομένων σχετικά με τα υποδιερεύνηση ζητήματα. Διαφάνεια 16. Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας εμφανίζει ισχυρή συνάφεια με το είδος της προσφυγής στη σκιώδη εκπαίδευση. Οι μαθητές από τα ανώτερα στρώματα παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα ή συνδυασμό κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων μαθημάτων σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους μαθητές από τα χαμηλότερα στρώματα, οι οποίοι συνήθως επιλέγουν το κέντρο ξένων γλωσσών, το οποίο έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Διαφάνεια 17. Ορθό. Σε σχέση με το είδος σκιώδους εκπαίδευσης και το οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας, τα δεδομένα που συλλέξαμε έδειξαν ότι η πλειονότητα των οικογενειών που βρίσκονται σε δυσχερέστερη οικονομική κατάσταση, το 92%, επιλέγουν τα κέντρα ξένων γλωσσών. Επιλέγουν το φροντιστήριο επειδή αυτό συνεπάγεται το μικρότερο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Διαφάνεια 18. Ορθό. Οι μαθητές από οικογένειες με ευχερέστερη οικονομική κατάσταση επιλέγουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τα ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά και το συνδυασμό κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερου μαθήματος. Διαφάνεια 19. Σε σχέση με το είδος σκιώδους εκπαίδευσης και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων των μαθητών, τα δεδομένα που συλλέξαμε έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή συνάφεια ανάμεσα στο είδος της προσφυγής στη σκιώδη εκπαίδευση και το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα. Πιο συγκεκριμένα, η πλειονότητα αυτών που έχουν πατέρα απόφοιτο δημοτικού, το 95%, επιλέγει το κέντρο ξένων γλωσσών, ενώ μόλις το 2,8% κάνει ιδιαίτερα μαθήματα και το 2,2% επιλέγει τη συνδυαστική χρήση κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων μαθημάτων. Διαφάνεια 20. Το 51,2% των εχόντων πατέρα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, είναι δηλαδή απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, επιλέγουν το κέντρο ξένων γλωσσών. Το 18,1% επιλέγουν ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ το 30,7% επιλέγουν τη συνδυαστική χρήση κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων μαθημάτων. Αντίστοιχες είναι και οι διαπιστώσεις από τα δεδομένα που δείχνουν τη σχέση ανάμεσα στην προσφυγή στο φροντιστήριο και το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. Διαφάνεια 21. Σε σχέση με το είδος σκιώδους εκπαίδευσης και την επαγγελματική θέση των γονέων, οι μαθητές με γονείς που ασκούν χειρονακτικά επαγγέλματα παρακολουθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ενώ είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό αυτών που παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα ή κάνουν συνδυαστική χρήση του φροντιστηρίου και ιδιαίτερων μαθημάτων. Διαφάνεια 22. Επιχειρώντας να αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε τα ερευνητικά δεδομένα ως προς την προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών, καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα. Πρώτον, η προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί μια επιλογή που θεωρείται δεδομένη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μαζικής προσφυγής στη σκιώδη εκπαίδευση εντοπίζονται αξιοσημείωτες ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Διαφάνεια 23. Ορθό. Οι προερχόμενοι από προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, αυτοί που έχουν γονείς με υψηλό οικονομικό, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική θέση, επιλέγουν πολύ συχνότερα τα ιδιαίτερα μαθήματα ή τη συνδυαστική χρήση κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων μαθημάτων. Σε αντίθεση, οι μαθητές από οικογένειες από λιγότερο προνομιούχα στρώματα επιλέγουν συχνότερα τα κέντρα ξένων γλωσσών και σε πολύ μικρότερο ποσοστό τα ιδιαίτερα μαθήματα.
Διαφάνεια 24. Συμπερασματικά, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι η μαζική προσφυγή στο φροντιστήριο, στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας, μετατρέπει τη δημόσια εκπαίδευση από ένα δημόσιο αγαθό σε ιδιωτικό. Η μαζική αυτή προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση συντελεί στην έμεση ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας απόκτησης πιστοποίησης της γνώσης της αγγλικής γλώσσας και έχει συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα. Διαφάνεια 25. Μεταθέτει το κόστος και την ευθύνη για την απόκτηση γνώσεων από το κράτος και το εκπαιδευτικό σύστημα στην οικογένεια, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της οικογένειας σημαντικό παράγοντα, από τον οποίο εξαρτάται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και η πιστοποίηση της γνώσης της. Με άλλα λόγια, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι οι προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες αναπαράγονται και μετατρέπονται σε εκπαιδευτικές. Διαφάνεια 26. Σας ευχαριστώ.